Στο ανάδειξε το βιβλίο συνεχίζει τα γυρίσματά του στο ξενοδοχείο LMH, τη Λεωφόρο Συγκρού 64. Έχει καλεσμένη την κυρία Ιωάννα Τζονιχάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολαίδη. Η οποία μας έχει φέρει το νέο της πόνιμη εργοθεραπεία στους ηλικιωμένους από τις εκδόσεις Παρισιάνος. Και να πούμε ότι είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα εργοθεραπείας. Πολύ σωστά. Να μιλήσουμε λοιπόν πρώτα για την εργοθεραπεία, σαν ορισμό, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη υγείας, η οποία μελετά τις δραστηριότητες έργα στους διάφορους τομείς του ατόμου, δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις δυσλειτουργίες που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο σε αυτούς τους τομείς και να προσφέρει εξειδικευμένη εργοθεραπευτική παρέμβαση με διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία. Σύμφωνα με το νέο αυτό πόνημα, αναφέρεται και μοντέλα εργοθεραπείας. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε σε απλή γλώσσα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές κάποια πράγματα για το ποιο είναι το αποτελεσματικότερο και ποιο και το επικρατέστερο μοντέλο που εσείς προτείνετε μέσα από το βιβλίο. Τα μοντέλα ουσιαστικά εργοθεραπείας συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Προσδιορίζουν τις εξειδικευμένες συμπεριφορές και την λειτουργία που μπορεί να έχει ένα άτομο μέσα στους διάφορους τρόπους ζωής και δίνουν την δυνατότητα να δούμε τη σχέση που έχει το άτομο, το περιβάλλον και το έργο, όπως και η εκτέλεση του έργου συνολικά. Η ομάδα στόχος εργοθεραπείας στο βιβλίο σας είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν άνοια ή Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλα χρόνια νοσήματα ή πονό, ή είναι η ομάδα στόχος απλώς οι ηλικιωμένοι? Σαν στόχο έχουμε όλους τους ηλικιωμένους. Κατηγορίες που αναφέρετε είναι επιμέρους κατηγορίες, γιατί υπάρχουν και άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με επιθανάτιους ασθενείς. Αυτό είναι ενδεικτικό. Η εργοθεραπεία όμως δεν ασχολείται μόνο με αυτό. Ασχολείται με όλο το ηλικιακό φάσμα, από την πρόωρη παρέμβαση μέχρι και τους επιθανάτιους ασθενείς. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο στόχος της εργοθεραπείας. Στόχος της εργοθεραπείας είναι να καταστήσει ικανά τα άτομα να είναι λειτουργικά στους διάφορους ρόλους της ζωής τους και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και ισάξια σαν το κοινωνικό σύνολο. Σαν παρεμβάσεις εσείς προτείνετε και αποτελεσματική διαχείριση του χώρου, κάποιας χωροταξικής ας πούμε διάταξης μέσα στο σπίτι, από ό,τι διαβάσαμε και σε κάποια PowerPoint που μου στείλατε. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Έχετε δίκιο, γιατί η εργονομική διευθέτηση του χώρου κατοικίας, όπως και του χώρου εργασίας, όπως και προσαρμογές στην κοινότητα, είναι μέρος της δουλειάς του εργοθεραπευτή. Γίνεται δηλαδή πιο αποτελεσματικός ο χώρος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, έχοντας κάνει παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο περιβάλλον. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία της μεθόδου που χρησιμοποιεί κάθε φορά ο εργοθεραπευτής? Δηλαδή σίγουρα χρειαζόμαστε πούμε, και τη συνένεση την άτυπη ουσιαστικά και την βοήθεια από το άτομο. Βεβαίως, η συμμετοχή του ατόμου είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία στο πρόγραμμα από την μία μεριά και από την άλλη θα εξαρτηθεί και από το είδος της παρέμβασης που θέλουμε εμείς να κάνουμε στο άτομο και από την προσωπική επιλογή που κάνει ο κάθε θεραπευτής για το μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχει να κάνει ασφαλώς και η ηλικία και η απορροφητικότητα του ατόμου, έτσι, και οι γνώσεις που κατέχει. Το πόσο μπορεί και αυτό να προσαρμοστεί, έτσι δεν είναι? Ναι, κατά κύριο λόγο όμως είναι η πρόγνωση και η δυνατότητα που έχει κάποιος να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα, έχοντας ένα εσωτερικό κίνητρο, που αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο εργοθεραπευτής, για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα. Πόσο διαδεδομένο είναι γενικά στην Ελλάδα το κομμάτι της εργοθεραπείας? Αν και το πρώτο τμήμα εργοθεραπείας ιδρύθηκε το 1977
από το τότε ΚΤΕ και μετέπειτα ΤΕΗ Αθήνας. Εν τούτης βλέπουμε ότι υπάρχουν χώροι στους οποίους η εργοθεραπεία έχει μια θέση που αναγνωρίζεται από το σύνολο των άλλων μελών της ομάδας αποκατάστασης ή της διεπιστημονικής ομάδας. Εν τούτης νομίζω ότι έχει ακόμη δυνατότητες διεύρυνσης, παρέμβασης, γιατί το πεδίο δράσης της είναι μεγάλο. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα. Να σας διαβάσω για τη θεραπευτική ψυχαγωγία, κάτι το οποίο είναι ευχάριστο. Ναι. Ένα άλλο μέσο θεραπευτικό που χρησιμοποιείται στην εργοθεραπεία είναι η θεραπευτική ψυχαγωγία και οι διάφορες ομαδικές δραστηριότητες. Τον όρο θεραπευτική ψυχαγωγία το χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τα ψυχαγωγικά προγράμματα και τις δραστηριότητες που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ αναφέρει ότι η θεραπευτική ψυχαγωγία είναι η ειδική χρήση μιας ψυχαγωγικής δραστηριότητας στη φροντίδα, θεραπεία και αποκατάσταση των αρρώστων, αναπήρων και ηλικιωμένων ατόμων με ένα καθοδηγούμενο πρόγραμμα. Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική συμπεριφορά των ηλικιωμένων και να βελτιώσει συγχρόνως τη σωματική τους κατάσταση, επιτυγχάνοντας χαλάρωση, εξάσκηση και αύξηση αντοχής για πνεύμονες και καρδιά, μυϊκή ισχυροποίηση, βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, όπως και να ξαναξυπνήσει τα δημιουργικά τους ταλέντα. Όσον αφορά τις διάφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται σαν θεραπευτικό μέσο στην εργοθεραπεία, ανάλογα με το θεραπευτικό του στόχο θα πρέπει να περιέχουν κινήσεις χρήσιμες για την μυϊκή ισχυροποίηση, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των μελών, τη βελτίωση της τάσης του σώματος και την αύξηση της κινητικότητας των αρθρώσεων. Στόχος αυτών των προγραμμάτων εργοθεραπείας είναι να ενισχυθούν οι υγιείς πλευρές του ατόμου, ενώ οι αδυναμίες του, αν δεν μπορούν να ξεπεραστούν, να μείνουν τουλάχιστον στάσιμες. Να συντηρηθούν, ουσιαστικά. Μάλιστα. Ακριβώς. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι πρόκειται για ένα επιστημονικό πόνημα, τα οποία στοιχεία του δε αντλούνται από δημοσιεύσεις έτσι σε έγκαιρα επιστημονικά περιοδικά. Βεβαίως. Ναι. Αλλά να πούμε και λίγα ακόμα περισσότερα πράγματα για το θέμα της εργοθεραπείας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω, και αρκετά καινούργιο. Έτσι. Είναι σαν όρος, ο οποίος πιθανόν και να τον μπερδεύουν λίγο με τη γυμναστική, με την άθληση, ίσως. Όχι, δεν έχουμε σχέση. Ναι, δεν έχουμε να το καμία... ορίσουμε όμως ακριβώς. Ναι. Η εργοθεραπεία έχει ένα ευρύ πεδίο δράσης, γιατί ασχολείται με όλες τις ηλικίες, έχοντας σαν στόχο τη βελτίωση των κινητικών, αισθητηριακών, γνωστικών, νοητικών λειτουργιών, με αξιολογήσεις τις οποίες κάνει και με ειδικές παρεμβάσεις εργοθεραπευτικές για τη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων που απορρέουν από τις λειτουργίες στους τομείς εκτέλεσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Ήταν η κυρία Ιωάννα Τζονιχάκη με την εργοθεραπεία στους ηλικιωμένους από τις εκδόσεις Παρισιάνος. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστούμε και καλό τάξη εδώ. Ευχαριστώ.